Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλή σας μέρα. Σάββατο 20... Πώς έχουμε σήμερα, έχουμε ξεχάσει τις μέρες. 27. 27. 27 έχουμε σήμερα. Είναι δυνατόν ξεχάσω όλες τις μέρες. Συμβαίνουν και αυτά. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουλίου του 2019, μια εκπομπή ακόμα σταθμός στο χώρο του αυτοκινήτου εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας πόλη, στην ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης όπως μας έχουν αποκαλέσει πάρα πολύ, ειδικά από τα Αθήνας, ερωτική πόλη. Γιατί και σαν την πόλη σας δεν έχει, πρέπει να έρθουμε πάνω και εμείς δεν μπορούμε εκεί πέρα κάτω και όποτε ερχόμαστε πάνω σας αγαπάμε. Εντάξει, το έχουμε αυτό λίγο. Το έχουμε. Το έχουμε. Αγαπάνε. Βοηθάει το κλίμα. Μας αγαπάνε οι πολίτες της Αθήνας, οι βουλευτές που βρίσκονται εκεί και εκεί έχουμε θέματα. Με αυτούς έχουμε θέματα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί οι έργα δεν γίνονται. Εντάξει, μου πεις γίνεται ένα μετρό. Εκεί. Όχι, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Θα κάνουν και ανάπλαση τη ΔΕΘ. Εκεί. Μεγάλο έργο. Ανάπλαση της ΔΕΘ. Θέλει υπομονή, Τάσο. Έργα γίνονται. Απλά πάνε σιγά σιγά, αφού ξεζοδόμαστε χαλαρά. Σωστά είναι και το χαλαρά σιγά, στην πόλη μας. Καλά που το έχουμε. Είδες, είπαν ότι μέχρι το 2028 θα έχει γίνει Τσιμισκή οδός σε περιορισμένες κινήσεις. Θα έχει μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς και λίγα αυτοκίνητα. Η Τσιμισκή. Η Τσιμισκή. Και όλος αυτός ο κόσμος που μετακινείται στη Τσιμισκή από πού θα πάει. Με το μετρό. Έλα, θα πάει. Αν είσαι στο μετρό, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Ξεχνάς το μετρό. Λίγο με διαφεύγει, εντάξει. Δεν το έχω. Μέχρι το 2028 θα έχει μετρό, δεν μπορεί. Λογικά, ναι. Θα έχουν ξεκινήσει και οι γραμμές. Πέρα, δώσε, πέρα, δώσε. Το τρένο από κάτω δουλεύει. Το τρένο από κάτω τώρα, δεν το έχει πάρει σε χαμπάρα. Δουλεύει, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Θα έχει γίνει και η γραμμή που λένε μέχρι το αεροδρόμιο. Ποιο τη χάρη μα. Ο υπέργειο. Ποιο τη χάρη μα. Πράγματα που έπρεπε να γίνουν πριν πόσα χρόνια. Εντάξει, βέβαια οι καθυστέρησει θα γίνουν και στην πόλη μα. Θα έχει τελειώσει και ο περιφερειακό. Που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ναι, και αυτό. Τέλος πάντων. Καλημέρα σε όσους στέλνετε τις καλημέρες εδώ στο live που έχουμε εδώ στο Facebook, στην ομάδα μας, το Safety Car. Χαλαρά. Καλοκαίρι, χαλαρά πράγματα. Εντάξει, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο που και θα χαλαρώσουμε τελείως. Θα την κάνουμε και εμείς και ένα Σαββατοκύριακο πάμε να πάρουμε λίγο παραπάνω άδεια, ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε και εμείς ένα μπάνιο που λένε. Γιατί κάθε μέρα δεν κάθε είναι. Μέρα, κάθε δεν μέρα, έχει σταματημό αυτό που, το πράγμα που ζούμε. Τέλος πάντων. Να δούμε, θα σας λείψουμε, βρε αδερφέ. Ναι, είναι και αυτό. Σωστά. Αυτό ναι. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Θα έχουμε σήμερα από το. Θα έχουμε καλεσμένο από το News Show το φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο τον Σπύρο το Χώτο να μας πει για το Mazda το CX-30 το οποίο έγινε η παρουσίασή του στην Φραγκφουρτή. Το News Show ήταν εκεί οπότε θα μας πει περισσότερα πράγματα, τι είδε, πώς του φάνηκε Mazda πλέον στη χώρα μας. Εντάξει, από εκεί που Mazda ήταν κάτι το έλεγες παρακαλώ να έρθει. Ο Όμιλος Συγγελίδη το έφερε πλέον την εισαγωγική στην χώρα μας και έρχεται και η πρώτη παρουσίαση. Ωραία, ωραία πράγματα με την Mazda. Πάμε στο μεγάλο μας χορηγό, Stock Center της Velmar. Πού θέλετε να πάρεις μεταχειρισμένο, στο Stock Center της Velmar. Εκεί είναι το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων. Φυσικά μέλος του Μίλας Δίτα Βασιλάκη, από πίσω έχει εγγύηση. Σας δίνει έως και 3.000 ευρώ. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 τρέχει αυτή η μοναδική προσφορά για όσους θα θέλετε να πάρετε ένα μεταχειρισμένο. Στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μια πενταπλή εγγύηση που δίνει ο Όμιλος Θήτα Βασιλάκη. Και τι σημαίνει πενταπλή εγγύηση? Καλή λειτουργία. Εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων. Ατρακάριστο. Καλύτερης τιμής και επιστροφής χρημάτων. Όλα αυτά θα στο δίνει με ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματικά κάνει πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο καταστήματα, Μαρίνο Αντίπα 10 με τηλέφωνο 2-31-0-475-871 και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιό με τηλέφωνο 474-174. Φυσικά υπάρχει και στην Αθήνα και στην Κρήτη. Όσοι λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο με τις προϋποθέσεις ενός καινούργιου και με προσφορά 3.000 ευρώ, πηγαίνετε στο Stock Center Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη.
Έχουμε και για διπλώματα να πούμε για τους ανθρώπους άνω των 74 ετών. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι το οποίο έγραψε ο Γιώργος ο Ανδρής. Θα έχουμε να σας πούμε για την πόσο καθαρές είναι οι χώρες στο θέμα των εκπομπών ρήπων. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι από το zoogla.gr το οποίο, του Βασίλη του Σαριμπαρίδη, το οποίο λίγο θα πούμε πέντε πράγματα. Πόσο καθαρή είναι η χώρα μας. Και πιστέψτε μας, σε άλλες χώρες πιο βόρεια από εμάς, πολύ πιο βόρεια, είμαστε πιο καθαροί. Όσο και αυτό φαίνεται περίεργο. Ναι. Και ο λόγος εξηγείται εύκολα, θα τα πούμε έτσι στην συνέχεια. Πάρα πολλά πραγματάκια, μην ξεχνάτε. Τρόποι επικοινωνίας με εκπομπή, SMS, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526. Για όσους θέλετε μέσω Facebook, στην ομάδα μας Safety Car, μπαίνεστε, γίνεστε μέλη και συζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Για την ενημέρωσή σας, www.safetycar.gr, και εκεί υπάρχει το τρίτο ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο έχουμε βγάλει. Με την Πεβέτη H2 να αναπαίξω, να δεσπόζει στο εξώφυλλο σε μια εκπληκτική φωτογραφία, την οποία έχουμε και τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, το φωτογράφο μας εδώ. Έχουμε το φωτογράφο μας φυσικά, ο οποίος βγάζει εκπληκτικές φωτογραφίες. Μέσα με παρουσίαση Mercedes Α200, Nissan Micra, το Fiat, το 500, το L. Ξεχνάω κανένα? Όχι. Nissan Micra, Fiat 500L, H2 και Mercedes Α200. Τι άλλο θέλετε? Με πολύ ωραίο προορισμό και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη λίμνη Κερκίνη, φυσικά με νέα τεχνολογίας και πράγματα που υπάρχουν. Ευχαριστούμε ήδη όλους σας που μπαίνετε μέσα και διαβάζετε το περιοδικό μας. Πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και τα καλά σχόλια τα οποία γράφετε για το περιοδικό μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή και πάμε να ασχοληθούμε με τα νέα που έρχονται από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Τα λέμε. Και πάμε να μπούμε έτσι σιγά σιγά στα θέματα της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το μεγάλο θέμα το οποίο έχει αναδείξει ο Βασίλης Σαριμπαρίδης από το Ζούγκλα και το οποίο πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό για τις πιο καθαρές χώρες στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε έτσι να πούμε μερικά πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει θέσει πολλά, προβλέπει πολλά υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται πλέον με τους ρήπους οι οποίοι έχουν πέσει και περιμένουν ακόμα να πέσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, έως 40% μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά γίνονται για την κλιματική αλλαγή που έχει προκαλέσει όντως μεγάλη αναστάτωση, καθώς τα χήματα που κυκλοφορούν ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για μένα και όχι μόνο, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τους κατασκευαστές να μειώσουν τις εκπομπές ρήπων στις χώρες της Ευρώπης, κάποιες έχουν πιάσει, μάλλον προσπαθούν να πιάσουν τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέσο όρο, κάποιες είναι πάρα πολύ υψηλά. Ο μέσος όρος λοιπόν των καινούργιων αυτοκινήτων θα πρέπει να πέσει σε εκπομπές ρήπων στα 95 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, δύσκολο. Τώρα, μία λύση η οποία έχει βγει και η οποία θα είναι άμεσα τρέχει ήδη από τους κατασκευαστές είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι ο πιο σίγουρος στο να πέσει όσο γίνεται πιο κάτω ο μέσος όρος εκπομπών ρήπων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη χώρα η οποία έχει μειώσει αισθητά τους ρήπους και θεωρείται αυτή τη στιγμή η πιο καθαρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά τις εκπομπές ρήπων είναι η Ολλανδία. Η οποία Ολλανδία, το μέσος όρος εκπομπές ρήπων, δηλαδή τα γραμμάρια ένα χιλιόμετρο, είναι 105,5. Ακολουθεί η Πορτογαλία, μετά είναι η Δανία και στην τέταρτη θέση, παρακαλώ έτσι για να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, είναι η Ελλάδα με μέσο όρο 111,1. Τώρα πώς γίνεται μια χώρα με πολύ γερασμένο στόλο?
να είναι τέταρτη σε μεσό όρο εκπομπός ρήπων. Εντάξει, αυτό θέλει μια εξήγηση. Λοιπόν, εγώ έχω μια εξήγηση, αλλά... Θα πούμε τώρα. Στις τελευταίες θέσεις, να πούμε έτσι, να ενημερωθείτε, βρέθηκαν η Γερμανία, Μεγάλη Γερμανία, η Λετωνία και η Εσθονία. Τώρα πώς γίνεται μια χώρα, η Γερμανία, η οποία ο Γερμανός έχει τη φιλοσοφία κάθε 5 χρόνια, παιδιά, να αλλάζω αυτοκίνητο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα, για την περίπτωση της Γερμανίας, να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι υψηλά σε μέσο όρο εκπομπός ρήπων, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Γερμανοί, αυτοί που μας αγαπάνε, στις ταξινομίες των αυτοκινήτων παίρνουν πάντα υψηλού κυβισμού, που σημαίνει εκπέμπουν περισσότερους ρήπους συγκριτικά με την Ελλάδα, η οποία εμείς προτιμάμε αυτοκίνητα με χαμηλού κυβισμού. Γιατί δεν έχουμε να πάρουμε υψηλού κυβισμού. Ένα είναι αυτό και το πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, να μην μπερδευτείτε ότι ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή αφορά σε καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το 2018. Αυτή η έρευνα. Μας παρουσιάζει ο Βασίλης Αρμπαρίδης από το zoogla.gr. Λοιπόν, πρώτη είπαμε είναι η Ολλανδία με 105,5. Ακολουθεί η Πορτογαλία 106,3. Η Δανία 109,6. Η Ελλάδα είναι 111,1. Και από εκεί και πέρα πάμε. Η Γαλλία 112,2. Μετά πάμε η Ιρλανδία, Κροατία, η Ιταλία, Φιλανδία. Οι Φιλανδοί, οι οποίοι έχουν βάλει στη ζωή τους όσο κανένας άλλος λαός την ηλεκτροκίνηση και την προχωράνε με πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιο κάτω από την χώρα μας. Ισλανδία, Ισπανία, Βέλγιο. Στις τελευταίες θέσεις να πούμε ότι είναι η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Λετωνία και η Εσθονία. Όλοι αυτοί, όλο αυτό το ψάξιμο που έγινε από τον Βασίλη Σαλιμπαρίδη αφορά σε καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το 2018. Είπαμε, αν και γερασμένος στόλος στην Ελλάδα, εντάξει, αλλά αφορά πάντα για τα καινούργια αυτοκίνητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, καλά το πάμε στη χώρα μας. Θα δούνε και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, τα σαΐνια, αυτά που βρίσκονται μέσα στα υπουργεία, ότι εμείς πάμε καλά, άρα ανάπτυξη υπάρχει, άρα οκ, okay, πάμε αργά, αργά, αλλά με σταθερά για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας. Γιατί κάπως έτσι θα το δούνε. Βέβαια, θα έρθει με πολύ πιο δύσκολο τρόπο. Καθαρή χώρα λοιπόν. Ναι, όσον αφορά τα νέα αυτοκίνητα, βέβαια. Όσον αφορά τα νέα αυτοκίνητα. Γιατί παίρνουμε μικρού κυβισμού αυτοκίνητα, γιατί δεν έχουμε να πάρουμε μεγάλου κυβισμού. Και όχι μόνο τα παίρνουμε, δεν κυκλοφορούμε κιόλας. Είναι και αυτό. Εντάξει, λίγο η τιμή της βενζίνης, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, εντάξει. Αλλά. Εμένα πραγματικά εντύπωση μου κάνει πάρος ότι όπως λες, Φιλανδία και Σουηδία που λες. Είναι από τις χώρες που υποτίθεται έχουν την ηλεκτροκίνηση πιο πολύ από όλους. Ναι. Πώς βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις? Για το 2018, μέσος όρος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει γίνει, πλέον εκεί η κατάσταση είναι αυτή. Για να δούμε το 2000. Δηλαδή, έτσι πώς το πάμε, ρε παιδί μου, δηλαδή το πάμε καλά εμείς σαν χώρα, παίρνουμε μικρό κυβισμό και όταν θα έρθει και η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, θα το δούμε ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνες αγαπάμε την ηλεκτροκίνηση. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα και έρθει η ανάπτυξη και αρχίσουν να παίρνουν και εμείς μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα. Πιο εύκολο είναι εμείς οι δύο να πάμε στο φεγγάρι. Ναι. Παρά να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Πιο εύκολο θα μας στείλουν να μας στο φεγγάρι παρά να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Μπλε, κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, γαλάζιους. Όποιοι είναι πάνω. Στην κυβέρνηση. Από για την να άλλη μην λέμε μεριά, έτσι. Από την άλλη μεριά, για να πούμε λίγο και το στραβό το δίκιο. Επειδή σαν λαός είμαστε και λίγο. Πώς το πω τώρα. Μας αρέσει να φαινόμαστε, για να μην το πω πιο λαϊκά. Α, είμαστε του φαίνεστε, είναι σωστά αυτά που λέμε. Είμαστε του φαίνεστε. Πολλές φορές. Πολλοί είναι αυτοί που φαντάζομαι θα προτιμήσουν να πάρουν αντί ένα μεγάλο κυβισμού όχημα, να πάρουν ίσως το ίδιο μοντέλο. Σε υβριδικό ηλεκτρικό, μόνο και μόνο για το φαίνεστε. Γιατί αλλιώς τι πάει να πεις, έχω ηλεκτρικό. Τι πάει αλλιώς το μάτι. Εντάξει. Και στο αυτή. Ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι, υπάρχουν ακόμα κάποιοι οι οποίοι είναι του φαίνεστε στη χώρα μας. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Κάποιοι έχουν συμμορφωθεί με αυτό το του φαίνεστε γιατί είδανε και την κατάσταση αλλιώς.
του ήρθε λίγο. Το 2010 έγινε η κρίση και κάποιοι Έλληνες την καταλάβαμε λίγο διαφορετικά και προσαρμοζόμαστε όσα γίνεται με τα νέα δεδομένα. Κάθε μέρα προσαρμοζόμαστε. Θα δείξει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Έχουμε 2019 μέχρι το 2023 οι εταιρείες πλέον στην γκάμα τους θα έχουν πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι μια χρονιά ορόσημο για πάρα πολλές εταιρείες. Και μέχρι το 2025 που δεν είναι μακριά, εντάξει, με 6 χρόνια, αλλά δεν είναι καθόλου μακριά, ειδικά στο χώρο του αυτοκινήτου. Και βλέπετε ότι οι εταιρείες δεν κοιτάνε την μικρή αγορά της Ελλάδος, αλλά κάθε χρόνο παρουσιάζουν καινούργια νέα μοντέλα με νέες τεχνολογίες και ήδη πάμε προς την αυτόνομη οδήγηση με πολύ γοργούς ρυθμούς. Απλώς η μόνη εταιρεία η οποία έχει τολμήσει και το έχει βάλει προς τα έξω είναι η Tesla ως πρωτοπόρος αυτόνομης οδήγησης. Και οι άλλες τρέχουν να προλάβουν και την Tesla στην αυτόνομη οδήγηση αλλά και την ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήτανε το... Η σπίθα η Τέσλα για όλες τις εταιρείες για μένα. Πάντα κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Το ναι. Έχουν πει επανειλημμένα. Και πόσο μάλλον να την κάνει ο Αμερικάνος. Ναι. Εντάξει, ο Αμερικάνος που κυνήγησε το ηλεκτρικό πριν πάρα πολλά 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 χρόνια. Πριν έρχεται τώρα και το βγάζει ο πρώτος και όλοι από πίσω τρέχουν να προλάβουν τις εξελίξεις. Οπότε φανταστείτε μέχρι το 2023, έτσι, αυτή η χρονιά, τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι έχουν να δουν τα μάτια μας, τα βλέπεις και σε φωτογραφίες τα οποία κάποιες φορές δημοσιεύονται από τις εταιρείες ή βγάζουν οι δημοσιογράφοι στο εξωτερικό κατασκοπευτικές φωτογραφίες και εντυπωσιάζεσαι από το πλέον πώς σχεδιάζονται, πώς βγαίνουν προς τα έξω τα αυτοκίνητα. Πραγματικά είναι κάτι πολύ. Και λες να βγει έτσι, βρε λες. Και βλέπεις σιγά τσούκου τσούκου βγαίνουν. Ναι, και... Το έχω ξαναπεί ότι η ηλεκτροκίνηση εκτός από την καθαρότητα που προσφέρει στο περιβάλλον δίνει και τη δυνατότητα να έχεις άλλη σιλουέτα στο αυτοκίνητο. Δεν ναι. Έχεις τον όγκο του κινητήρα. Ναι, οπότε εκεί δίνεις στους σχεδιαστές τον χώρο να κινηθούν με πολύ πιο μεγάλη ευκολία. Και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν το κύβο ταχυτήτων. Είναι δύο μηχανικά κομμάτια που πιάνουν πάρα πολύ χώρο με στο αυτοκίνητο όπως και να έχει. Αν αφαιρέσεις αυτά, αμέσως κερδίζεις χώρο για να κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις. Ιδίως στον μπροστινό μέρο στο κινητό, ας πούμε, που είναι η... Και πόσο μάλλον και στο εσωτερικό του, ναι. Το οποίο έχεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρόκληση, πραγματικά με όλη μεγάλη πρόκληση για τους σχεδιαστές των αυτοκινήτων. Δηλαδή, να σχεδιαστείς και να σου λένε βγαίνουν αυτά τα πράγματα από μέσα και έχεις κενό χώρο να δημιουργήσεις, να φανταστείς, να εμπνευτείς και να κάνεις καινούργια πράγματα. Θυμήσου μόνο όταν βγήκε το Tesla, το Model, το S. Που ήταν η πρώτη φορά που το αυτοκίνητο είχε μπρος και πίσω χώρο αποθήκευσης. Έχουμε δύο πουρπαγκάζ, λέει, στην ουσία, γιατί δεν έχεις κινητήρα. Οπότε, ναι, πώς μεταφράζεται αυτό όταν θα πάει κάποιος να πάρει ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος, μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, και θα σου λέει χώρο αποθήκευση. Δηλαδή, θα προσθέτεις τον μπροστινό και τον πίσω χώρο, για να μπορέσει ναι, να... Για να μην μιλήσουμε για δύναμη, για απόκριση, για ροπή, ναι. Για ροπή, γιατί όπως θα πούμε μάλλον και πιο αρμετά για το ηλεκτρικό, το F-150. Πάλι εκεί στη Ford έχουν δημιουργήσει εκπίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ώρα πήγε 9.30, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με διπλώματα. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον χορηγό μας, το Stock Center της Velmar, στο οποίο σας δίνει όφελος ως και 3.000 ευρώ για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, συν 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά μέχρι 31 Ιουλίου. Μαζί με αυτά τα δύο πολύ σημαντικά βοηθήματα που σας προσφέρει, ισχύουν και πάντα τα 5 πενταπλή εγγύηση που παίρνετε με κάθε αυτοκίνητο που αγοράζετε από το Stock Center της Velmar. Είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας, η εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων, η εγγύηση ότι το αυτοκίνητο που παίρνετε είναι ατρακάριστο, η εγγύηση καλύτερης τιμής στην αγορά και η εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Όλα αυτά μαζί με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία σας κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση του μεταχειρισμένου που θέλετε. Και πού μπορείτε να τα βρείτε? Στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, μπορείτε να τα βρείτε στην Μαρίνου Αντίπα 10 και
στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Επίσης υπάρχουν καταστήματα και στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Τρία λοιπόν σημεία για την αγορά εγγυημένου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το Stock Center del Velmar, με 3.000 ευρώ όφελος και 5 χρόνια εγγύηση μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα που προαναφέραμε πριν το διάλειμμα και δεν είναι τίποτα άλλο από τα διπλώματα για τους ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 74 ετών, καθώς με εγκύκλιο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρατείνει την άδεια, την ισχύ των αδειών οδήγησης. Λοιπόν, πιο αναλυτικά λοιπόν να πούμε ότι το Υπουργείο λοιπόν προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου ώστε να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται οι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις αλλά και τα δικαιολογητικά ώστε να ανανεώσουν τα διπλώματά τους. Επίσης να πούμε ότι ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής έδωσε και νέα παράταση στα δελτία εκπαίδευσης εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν συσσωρευτεί στις διευθύνσεις των μεταφορών είναι πια υπέρογκος. Η εγκύκλιος λοιπόν που αφορά στην παράταση ισχύως άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και εν ώψη τροποποίησης επικαιροποίησης του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα. Από εκδόσεως λοιπόν της παρούσης πάβει να εφαρμόζονται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, όσο αυτή είχε θεσπιστεί με το άρθρο 65 του νόμου 4530 του 2018 και είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 4599 του 2019. Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών έχουν κριθεί απορριπταίοι σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσοι δηλαδή περάσαν εδώ, πατήσανε. Ναι, φυσικά. Η ισχύς λοιπόν της άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν από την 30 Αυγούστου του 2018 στις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της ως και την 31 Οκτωβρίου του 2019 παρατείνεται ως την 31 Δεκεμβρίου Έλα, του 2019. Μπράβο, τόσο πολύ, τόσο πολύ. Και για την Οσάνο Πάτας. Λοιπόν, η ισχύς χορηγείται βεβαίως σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Όμορφα. Είπαμε. Δύο μήνες. Τη μία το κάνουμε, την άλλη το ακυρώνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έλος πάντων. Αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία που υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό με τα διπλώματα πλέον. Έχει ξεφύγει στη χώρα μας. Δεν το συζητάμε. Βέβαια για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ ακόμα δεν μπορώ να πω ότι είμαι πλήρως κατασταλαγμένος για να πάρω θέση. Απ' τη μία λες, τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος 75 χρονών να οδηγεί. Από την άλλη λες, μπορεί αυτός 75 χρονών άνθρωπος πραγματικά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τα ανακλαστικά του, εντάξει, είναι 20χρονο, εντάξει, κακά τα ψέματα, αλλά να μπορεί να είναι σε θέση να οδηγήσει. Ναι, άπαξ και πόσο συμμορφώνεται με το γεγονός ότι είναι κάποιες ηλικίες και πρέπει να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς. Σύμφωνα. Συν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στα 75 πια που, εντάξει, δεν έπαιζε ότι είναι παππούς με την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί να χρειαστεί να πάει να κάνει κάποια δουλειά. Οκ. Συμφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Το θέμα είναι ποιος θα του δώσει το δίπλωμα και τι εξετάσεις πρέπει να περάσει και ποιους γιατρούς πρέπει να δει για να πάρει κάποιος την ευθύνη τη συνολική για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βγει στον δρόμο έξω και να μεταφέρει τα παιδιά μας, να τα πάει σχολείο, να έχει τέτοιο πράγμα. Βασικό. Έτσι. Γιατί αυτό που είπες τώρα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί παππούδες πηγαίνουν με τα παιδιά στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό ή ξέρω εγώ σε κάποιο άθλημα με το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορούν οι γονείς διότι δουλεύουν όλη μέρα οι άνθρωποι. Και πώς τα πάνε. Και πώς τα πάνε. Αυτό το πώς τα πάνε, το να βλέπεις παιδιά χωρίς να είναι καθισμένα σε κάθισμα, χωρίς να είναι δεμένα με τη ζώνη, γιατί απλά δεν μπορούμε να μπαζοβγάζουμε το κάθισμα από το αυτοκίνητο στο άλλο. Και τι να πάρουμε τώρα, 2-3 καθίσματα να έχουμε σε κάθε αυτοκίνητο. Εντάξει, ρε, πες OK, δεν μπορείς να πάρεις κάθισμα. Γιατί δεν το δένεις με τη ζώνη? Γιατί ο παππούς, ας πούμε, θα κάνει το χατήρι στο παιδί που δεν θέλει να δεθεί? Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα να φύγει. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι
πρέπει η ασφάλεια των παιδιών πρώτα απ' όλα στο αυτοκίνητο, ό,τι και να γίνει. Και μετά η ασφάλειά μας και μετά η ασφάλεια αυτών που κινούνται γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε ρεκόρ πωλήσεων εξαμήνου για την Kia στην Ευρώπη. Η Kia προχωρά με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς και έρχονται και νέα μοντέλα με τελευταίο το Exeed, το οποίο πραγματικά είναι κάτι εκπληκτικό, εκπληκτικής ομορφιάς από την Kia, από τον Κορεάτη. Λοιπόν, ο όγκος των ευρωπαϊκών πωλήσεων της μάρκας αυξήθηκε κατά 1,6%, που σημαίνει ότι πουλήθηκαν 268.305 αυτοκίνητα σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Σε αυτό οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του νέου Kia Ceed. Είναι η τρίτη γενιά του Kia Ceed, το οποίο πραγματικά έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της Kia ευρωπαϊκά. Δεν θα βγάλουμε από αυτές τις πωλήσεις το Pro Ceed, το οποίο είναι μια κατηγορία μόνο του από την Kia. Φυσικά σε αυτό συμβάλλει και ο αρχηγός της πωλήσης, αυτός που πάει μπροστά από όλους, είναι το Kia, το Sportage, το αναμένο Kia Sportage. Και δεν βγάζουμε φυσικά και από την εξίσωση το Kia το Picanto, το πολύ μικρό. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έρχονται και είναι ήδη στην γκάμα της Kia. Πάμε για το Kia το Soul και του νέου e-Soul της Kia. Πάμε για το Niro, το Kia το Niro, το οποίο είναι και υβριδικό και πλήρως ηλεκτρικό όχημα. Και φυσικά πάμε και στα SUV, αλλά τα μικρά, όπως το Kia το Stonic, το οποίο πραγματικά η ζήτησή του και του Picanto και του Stonic είναι πάρα πολύ μεγάλη μετά τις νέες εκδόσεις, οι οποίες βγήκαν το 2018, το GT Line και το X Line. Είναι οι δύο εκδόσεις οι οποίες τράβηξαν πελατολόγιο και ανέβασαν τις πωλήσεις στην Kia. Κορεά της τα πάει μια χαρά, από τότε που μπήκε από την ομπρέλα της Hyundai πάει όσο γίνεται και καλύτερα. Και μα πραγματικά αποτέλεσμα... το Picanto, ιδίως στη GT Line την έκδοση, είναι ένα κουκλάκι. Και είναι ότι πρέπει για πόλη το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε να πούμε έτσι και για ένα road trip, το οποίο έχει να κάνει με την Mini, η οποία φέτος γιορτάζει τα 60 χρόνια λειτουργίας της, να τα πούμε έτσι. Θα γίνει ένα φεστιβάλ το οποίο θα μαζευτούν τα Mini, ας πούμε, από όλη την Ευρώπη. Αυτό θα γίνει στο Bristol. Και εδώ στην χώρα μας θα γίνει ένα road trip από την Αθήνα μέχρι τη Βρετανία. Όλα τα Mini στη σειρά και πάμε να περάσουμε καλά. Ωραία αυτά τα πραγματάκια, έτσι, το να μαζευόμαστε άνθρωποι της ίδιας μάρκας και της τρέλας, η οποία μπορεί να δικατέχει τον καθένα μας και την αγάπη μας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Να θες να κάνεις ένα τεράστιο road trip και μάλιστα με Mini, όχι αστεία. Έτσι λοιπόν, στις 25 Ιουλίου, προχθές δηλαδή, ξεκίνησε από την Αθήνα τα κλασικά Mini, τα οποία θα φτάσουν στις 8 Αυγούστου του 2019 στο Bristol, για να τη δημιουργήσουν το δημιουργό του κλασικού Mini, ο οποίος σχεδιαστής αυτό είχε και ελληνικές και βρετανικές και γερμανικές ρίζες, να το πούμε και έτσι. Εντάξει, το μικρό αυτό γεννήθηκε πριν 60 χρόνια, λατρεύτηκε από πάρα πολύ κόσμο το Mini. Και έτσι λοιπόν, με αυτό το International Mini Meeting, το οποίο αποτελεί δημοφιλές σημείο συνάντησης για τους φίλους της βρετανικής μάρκας επί 4 δεκαετίες, φέτος ξεκίνησε εδώ από τη χώρα μας. Είπαμε, προχθές φύγαν τα παιδιά από εδώ και πάνε οδηγώντας Mini Road Trip
μέχρι το Bristol στην Μεγάλη Βρετανία. Άλλο το οποίο έτσι, ναι, έτσι τα μικρά, πριν πάμε στο διάλειμμα για να σας πούμε, καθώς έχουμε τον Σπύρο τον Hot Up News Auto να μας πει για το νέο Mazda και την παρουσίασή του, είναι η Cupra η οποία έρχεται με μια teaser φωτογραφία να μας παρουσιάσει ένα concept car το οποίο είναι το όραμά της για τα επόμενα χρόνια και το οποίο θα είναι 100% ηλεκτρικό. Η Cupra είναι η εταιρεία που δημιουργήθηκε από την SEAT, αφορά αυτοκίνητα πολλών παραπάνω ύπων και πιο premium εταιρείες από την SEAT. Οπότε ήρθε η ώρα της λοιπόν σιγά σιγά να δείχνει στον κόσμο προς τα έξω ότι έρχομαι και εγώ με τη σειρά μου να σας παρουσιάζω ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αν και η φωτογραφία δεν δείχνει πολλά, εν τούτης... Μόνο ο φωτισμός, ο οποίος, τα φωτιστικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί και είναι αναμένα στην φωτογραφία, πάρα πολύ έξυπνη φωτογραφία, πάρα πολύ έξυπνη φωτογραφία, και την έδωσε προς τα έξω, είναι κάτι το εντυπωσιακό με το σήμα της Cupra να έτσι είναι αναμένο. Το σήμα είναι φωτιζόμενο, το σουλούπι είναι αυτό που ακολουθούν πλέον πολλές εταιρείες. Είναι ένα SUV με φιλοσοφία κουπέ. Αυτό δηλαδή με την καμπύλη, την οροφή προς τα πίσω να χαμηλώνει, έτσι να δίνει μια ωραία νότα. Θα φανεί. Πάντως εντυπωσιάζει μόνο και με φωτογραφία η οποία έχουν βγάλει προς τα έξω και δώσει δημοσιότητα η Cupra. Τώρα για όσους περιμένουν να δουν το concept car της Cupra, θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φαρφούτης το Σεπτέμβρη, όπου εκεί και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό. Ένα αναμονή λοιπόν, λάτρης της Cupra, της SEAT και κατ' επέκταση της Cupra. Ένα αναμονή λοιπόν, περιμένετε. Φραγκφούρτη έρχεται σε 2 μήνες, περίπου, ούτε 1,5 μήνες έχει μείνει. Τόσο. Το Σεπτέμβρη να παρουσιαστεί και πολλά ακόμα θα παρουσιαστούν την έκθεση των ιδίων της Φραγκφούρτης. Και είναι άλλη μια απόδειξη ότι το να εμπλέκεσαι με μηχανοκίνητο αθλητισμό, ναι, προσφέρει, εντάξει. Γιατί είδες ότι η Cupra με το που έβγαλε το ηλεκτρικό, το αγωνιστικό, το Leon, κατευθείαν το έβγαλε αμέσως μοντέλο, αμιγώς ηλεκτρικό, έτοιμο. Είναι πολύ, για μένα ήταν μια από τις έξυπνες λύσεις που δόθηκαν στα χέρια των ανθρώπων της ισπανικής φίρμας SEAT να δημιουργήσει την Cupra. Κατάφερε και έκανε το όνομα Cupra, πραγματικά είναι κάτι για το οποίο όσοι ασχολούμαι στα αυτοκίνητα ή λάτρες των αυτοκίνητων, όταν ακούς Cupra, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι η δύναμη, η υπή και πολύ καλωστημένα αυτοκίνητα στον δρόμο. Φωνές πολλές φορές των μεγαλύτερων και πιο ακριβότερων αυτοκινήτων από την SEAT, και τα κατάφερε και το δημιούργησε από το SEAT και μπράβο της. Οπότε ήρθε και κούμπησε πολύ καλά το όνομα Cupra, μια ξεχωριστή εταιρεία, και λέει εδώ είμαστε. Ξέρετε τι πρεσβεύω σαν εταιρεία, οπότε τώρα μπαίνω και στο χώρο να σας δίνω δικά μου σιγά σιγά αυτοκίνητα. Θα προχωρήσει να μάλλον σιγά σιγά θα πάει να μπει και στους premium. Έτσι τη βλέπω. Ήδη μπαίνει. Και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε και με τη Mustang, καθώς και αυτή. Πώς έρχεται και η κουμπούνα, ας πούμε, γιορτάζουμε τα τόσα χρόνια, τα από εκεί χρόνια. Και φέτος αυτή χρόνια, επειδή γιορτάζουν πολλές εταιρείες, πάρε Opel, πάρε Ferrari, πάρε Mini, γιορτάζουν γενικά, ρε παιδί μου, τα χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν και μοντέλα, όπως το Fiat 500. Το φέτο με το ξαράκι. Μία από αυτές φυσικά είναι και η Mustang. Αυτό κάνω 5 χρόνια. Τώρα είναι το 55 χρόνια. Τέλος πάντων, θα πούμε λεπτομέρειες. Θα πούμε και για το Honda, το ηλεκτρικό, το E, το οποίο πραγματικά έδωσε τη δημοσιότητα η Honda, φωτογραφίσε από το εσωτερικό του. Και όταν μπλέκατε η Ιάπωνας με τεχνολογία. Ναι, δεν είναι. Τα αποτελέσματα είναι το λιγότερο θεαματικά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σε αυτό. Οι Ιάπωνες πάντα το είχαν με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουμε 10 ώρα να έχουμε εδώ τον καλεσμένο μας να πούμε 5 πράγματα για το νέο Mazda CX-30.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσης Κοζάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε για την επόμενη μία ώρα με νέα αυτοκινήτου. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός της εκπομπής είναι το Stock Center της Velmar, το οποίο είναι το πρώτο πακέτο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Όφελος έως και 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση στα μεταχειρισμένα μέχρι 31 Ιουλίου του 2019. Σας δίνει και πενταπλή εγγύηση, καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστο, καλύτερη τιμή και επιστροφή χρημάτων. Φυσικά, για να πάρετε ένα μεταχειρισμένο από το Stock Center της Velmar, έχει και τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία σας κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Λοιπόν, Stock Center της Velmar, εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνα Τύπα 10 με τηλέφωνο 475-871 και Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο 474-174. Πάμε να καλημερίσουμε τον αρχισυντάκτη από το newsauto.gr, τον Σπύρο τον Χώτο. Σπύρο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αυτά, έτσι. Εσείς εκεί στην Αθήνα, όμορφη Θεσσαλονίκη, και πιστεύω ότι είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να μείνουν. Σίγουρα, και έτσι. Πρόσεξε, κάθε φορά που έρχομαι πάνω, επειδή έχω πολλούς φίλους και στη Θεσσαλονίκη και λίγο πιο δίπλα στις Αίρες, εκτιμώ πάνω απ' όλα τη διάθεσή σας και το φαγητό, έτσι. Το φαγητό. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που έχουμε καλέσει τον Σπύρο τον Χώτο είναι γιατί βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου Mazda. Σπύρο, σε ακούμε. Ήσουν στην παρουσίαση, πες μας. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η Mazda, για όσους δεν το γνωρίζουν, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια, και το επέστρεψε, το λέμε για το ότι μπορεί πλέον κάποιος να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο της Mazda, έτσι. Ακριβώς. Για 5 χρόνια δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, για χύψη λόγους, διότι τέλος πάντων η προηγούμενη αντιπροσωπεία σταμάτησε να υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς πήγαμε στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, κοντά στα κεντρικά της Mazda στην Ευρώπη, για να οδηγήσουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο της Mazda, το οποίο είναι το CX-30. Για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο αυτοκίνητο μιλάμε, είναι στις διαστάσεις του Qashqai, είναι σαν το Qashqai, σαν το Nissan Qashqai. Μιλάμε δηλαδή για ένα crossover, έτσι, compact μικρομεσαίο, πείτε το πώς θέλετε. Ξεκινάμε λοιπόν. Εντυπώσεις. Εντυπώσεις. Πάμε. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Τάσο, άμα το δείτε και από κοντά, και σίγουρα το έχετε δει και στο ίντερνετ, και ελπίζω κάποια στιγμή να το δείτε σύντομα και από κοντά, είναι ένα αυτοκίνητο πεντάθυρο, το οποίο έχει πολλά στοιχεία έτσι από κουπέ που λέμε, και βγαίνει πολύ δυναμικό, πολύ όμορφο. Αλλά εκτός από αυτό, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στο δρόμο. Οδηγώντας το, μου θύμισε πάρα πολύ, και το έχω πει και το έχω γράψει, αυτοκίνητα της BMW. Μάλιστα. Δηλαδή, έχει πολύ καλό όταν το οδηγείς, παρότι κάτσε σχετικά ψηλά, έχεις πολύ καλή αίσθηση, το αυτοκίνητο δεν γέρνει πάρα πολύ, και όλα αυτά χωρίς, ξέρεις, να έχεις πρόβλημα με την άνεση, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι περνάς από μια λακκούβα και κοπανάει. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι Ιάπωνες σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή οι εντυπώσεις, οι πρώτες εξωτερικά σου είναι όμορφο. Εσωτερικά το αυτοκίνητο. Εσωτερικά, εκτός από την σχεδίασή του, η οποία ξεσακολουθεί αυτή τη λογική της Mazda, την πιο καινούρια, που είναι λίγο μίνιμα, να το πω έτσι, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Η Mazda θέλει να τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, σε ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση με αυτή που τη γνωρίζαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει να δείξει ότι είναι και πολυτελής, και αυτό το κάνει έχοντας πολύ μαλακά πλαστικά στο εσωτερικό, πολύ καλή συναρμογή, φινίρισμα, είναι πάρα πολύ καλό. Να πούμε κινητήρες. Πάμε για τους κινητήρες, ναι. Ποιον οδηγήσετε βασικά εσείς εκεί? Λοιπόν, εμείς οδηγήσαμε δυστυχώς, και θα το πω δυστυχώς γιατί είναι δίλητρο, οδηγήσαμε 2-λίτρο βενζινοκινητήρα, ο ατμοσφαιρικός, αυτόν που έχει η Mazda, ο οποίος μάλιστα έχει, ξέρεις, και αυτά τα ήπιο υβριδικά συστήματα, δηλαδή έχει μια μικρή μπαταριούλα για να τον βοηθάει έτσι σε κάποιες λειτουργίες, στο start and stop και τα λοιπά, και να του κόβει λίγο από την κατανάλωση. Είναι 2-λίτρο μοτέρ με 122 άλογα,
και έχει εξατάχει το μηχανικό κυβότιο. Αυτό που οδηγήσαμε εμείς υπάρχει και με αυτόματο κυβότιο. Οπότε δίλητος με ατμοσφαιρικά 122 θα πηγαίνει άριστα στο δρόμο. Πηγαίνει αρκετά καλά. Απλά του λείπει λίγο, ξέρεις, αυτή η εκρηκτικότητα που έχουν, που βλέπουμε πολλές φορές σε κάποια turbo motor. Όντως, σωστά. Από την άλλη όμως πηγαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θεωρώ ότι στην Ελλάδα πιο ενδιαφέρον θα έχει ο 1800 ο diesel με 116 άλογα. Τον έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα της Mazda. Αυτόν δεν τον οδηγήσαμε. Όμως παρόλα αυτά, λόγω του χαμηλότερου κυβισμού του, γιατί ξέρεις, δίλητρο μοντέρ σημαίνει και φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Ακριβώς. Εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας που έτσι έχουν να κάνουν με τα CO2. Άρα 1800 κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω. 116 άλογα, έχει τροπούλα του. Δεν το οδηγήσαμε, αλλά θεωρώ ότι με βάση αυτά που ξέρω θα του ταιριάζει. Μάλιστα. Οπότε, ένα καλωστημένο αυτοκίνητο στο δρόμο, ένα Combat SUV μικρομεσαίας κατηγορίας, εσωτερικό, όπως είπες και εσύ, πλέον μπαίνει δυνατά στο χώρο της premium κατηγορίας η Mazda. Ακριβώς. Και δεν θα το κάνει αδικαιωμένα. Έπρεπε να το κάνει αυτό πριν πολλά χρόνια η Mazda. Τώρα έρχεται ο καιρός και πλέον θέλει να μπει σε αυτό το χώρο. Πολύ καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει και το ωραίο είναι το ότι είναι made in Japan, δηλαδή... Τέλος, ιαπωνικά. Ναι. Ξέρεις, δεν έχει... Η Mazda ακολουθεί ένα λίγο δικό της δρόμο. Ουσιαστικά είναι μια εταιρεία η οποία είναι από τις πολύ λίγες εταιρείες που δεν είναι σε κάποιο group. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν είναι μαζί με, για παράδειγμα, δεν είναι ούτε στο Volkswagen Group, ούτε στη Renault που είναι μαζί με την Nissan κτλ. Ούτε στην Peugeot. Δηλαδή είναι μόνη της, είναι μια εταιρεία μόνη της. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξελίσσει πράγματα μόνο για αυτήν. Βέβαια. Από πλευράς κόστους, ξέρεις, έτσι όπως έχει γίνει πλέον. Ναι. Το κόστος είναι μεγάλο, δηλαδή αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος για να μπορέσει να είναι μόνη της στην παγκόσμια αγορά. Και ξέρεις ότι αυτό, βέβαια τη δίνει τη δυνατότητα, ξέρεις ότι κάνει, να το κάνει ειδικά για αυτήν και μόνο για αυτήν. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω κάτι από καπαλού που έχει φτιαχτεί για καπαλού και το βάζω. Mm-hmm. Όμως παρόλα αυτά, ναι, έχει κόστος για την ίδια την εταιρεία. Είπες πολύ σωστά λοιπόν ότι είναι made in Japan, έρχονται από την Ιαπωνία, το αυτοκίνητο και το CX-30 και πολλά άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άμα θες, να πούμε λοιπόν πότε θα έρθει το CX-30 καταρχάς. Το CX-30 το περιμένουμε στην Ελλάδα μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Σύντομα δηλαδή. Πολύ σύντομα. Ήδη η Mazda έχει άλλα δύο crossover, έχει το μικρότερο το CX-3 και... Mm-hmm. Το μεγαλύτερο το CX-30, το μεσαίο crossover, το CX-5, crossover SUV, έτσι τα λέμε τώρα. Mm-hmm. Οπότε βάζοντας και το CX-30 ανάμεσα, ξέρεις, δημιουργεί μια πλήρη γκάμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να πούμε πέντε πράγματα για τη Mazda, γιατί πέντε χρόνια έλειπε από την χώρα μας. Ήρθε ο Όμιλος Σιγκελίδη να πλέον να φέρνει τη Mazda στην Ελλάδα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα είναι δίλητρα. Δηλαδή ναι. Είναι μια κατηγορία η οποία στην ελληνική αγορά είναι δύσκολη. Δεν είναι κάτι εύκολο το να πάει να πάρει ένας Έλληνας ένα δίλητρο αυτοκίνητο. Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι και οι ίδιοι άνθρωποι της Mazda το γνωρίζουν αυτό για την ελληνική αγορά, έτσι. Γιατί ναι. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν έχει να κάνει τότε με δίλητρο. Είναι διαφορετικά μεγέθη και διαφορετικά πράγματα. Και διαφορετική φορολογία τα σου. Σωστά. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το ξέρει αυτό σίγουρα ο Όμιλος Σιγκελίδη, άλλωστε είναι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει την Peugeot, τη Citroën, την DS, έχει δηλαδή πολύ δυνατές μάρκες. Θεωρώ ότι αν βάλεις στο παιχνίδι το ότι πλέον αυτά τα Mazda που έχουν έρθει και ειδικά τα πιο καινούρια, δηλαδή το Mazda το 3, το καινούριο, το CX-30, άμα βάλεις στο παιχνίδι όλη αυτή την αναβάθμιση που έχει γίνει στο εσωτερικό τους και γενικότερα στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, γιατί οι Ιάπωνες κάνουν πολλή δουλειά και στο κομμάτι του να μπαίνω μέσα στην καμπίνα και να μην ακούω τίποτα γύρω-γύρω, ξέρεις, όταν κινούμε. Ακριβώς, ο θόρυβος. Το θόρυβο. Αν τα βάλεις όλα αυτά στο παιχνίδι και πεις ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, εκεί ξέρεις, μπαίνει μια, αυτό που πες και πριν, μια πιο πολυτελής, πιο premium προσέγγιση, η οποία δικαιολογεί ίσως και αυτούς τους κινητήρες. Όμως ναι. Σίγουρα θα της λείπει ένα μοντέρ μικρότερο κυβισμό με τούρμπο. Είχατε καμιά ενημέρωση μήπως για την χώρα μας θα μπορέσουμε να έχουμε μικρότερο κυβισμό κινητήρες, κάτι τέτοιο από τη Mazda? Ναι, μιλήσαμε.
Η Μάζδα αυτή τη στιγμή πάει προς έναν άλλον δρόμο. Πάει προς έναν δρόμο, το περίφημο Sky Active X, όπως το λέει, Motor. Δυστυχώς για την Ελλάδα πάλι στα 2.000 κυβικά. Δεν θα πάει προς μικρότερους, προς το παρόν τουλάχιστον, κινητήρες. Αυτό λοιπόν το Motor τι είναι? Αυτό έχει μια τεχνολογία η οποία για πρώτη φορά στην αυτοκίνηση ουσιαστικά συνδυάζει το πώς λειτουργεί ένα Motor βενζίνης και ένα Motor diesel. Χρησιμοποιώντας βενζίνη πάντα. Τι κερδίζει με αυτό το λόγο, γιατί αυτό ενδιαφέρει? Κερδίζει πρώτον σε κατανάλωση. Δηλαδή μπορεί να ακούμε 2 λίτρο και έχει 160 άλογα το συγκεκριμένο. 160 άλογα, όμως καίει όσο περίπου θα σου έλεγα ένα Motor με 120-110 άλογα, να σου το πω έτσι. Επίσης έχει... κερδίζεις χαμηλά σε απόκριση, λειτουργεί σαν diesel, δηλαδή με το πατήσεις στον γκάζι ο κινητήρας κατευθείαν ανταποκρίνεται, κάτι που βοηθά ξέρεις και στις προσπεράσεις και στην ασφάλεια γενικά του αυτοκινήτου, και είναι και πάρα πολύ ήσυχο Motor. Η Mazda λοιπόν λέει ότι εμείς έχουμε αυτή την τεχνολογία, αυτή θα εξελίξουμε από εδώ και πέρα, και με τα turbo προς το παρόν καθόμαστε λίγο στην άκρη, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά όμως, στο Roadster το MX-5 υπάρχει μικρός κινητήρας turbo. Όχι, δεν είναι turbo, είναι ατμοσφαιρικός. Το MX-5 έχει μόνο ατμοσφαιρικά μοτέρ και αυτό. Οπότε δηλαδή δεν βλέπουμε δηλαδή, να πηγαίνει μικρός κινητήρας πλέον. Πάμε στα δίλητρα. Πάμε δίλητρα και 1800 diesel. Εκεί, αυτό είναι δηλαδή. Εκεί. Και απλά θα εξελίξει, ξέρεις, αυτή την τεχνολογία που σου είπα πριν της Sky Active X. Και παράλληλα κάποια, ξέρεις, έτσι, ήπια υβριδικά συστήματα, αυτό που, για να βοηθήσει να καίει λιγότερο. Αλλά από πλευράς κυβισμού δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή. Υβριδικά, σίγουρα οι Ιάπωνες κάτι θα μας δείξουν στο μέλλον. Έχουν ξεκινήσει ήδη έτσι με αυτά τα mild hybrid, με τα ήπια υβριδικά. Δηλαδή με μια μικρή μπαταριούλα που βοηθάει το Motor, ξέρεις, να κάνει κάποιες λειτουργίες, άρα του κόβει λίγο κατανάλωση. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε και στα ηλεκτρικά, αν είπαν τίποτα. Ναι, μεγάλη κουβέντα, ξέρεις. Είναι μια τεχνολογία που σίγουρα ενδιαφέρει τους Ιάπωνες, τη Mazda. Το ζήτημα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι για μια εταιρεία που πάει μόνη της, ότι είναι πολύ ακριβό να ξεκινήσει από την αρχή μια τεχνολογία. Σίγουρα μια τέτοια τεχνολογία, σίγουρα θα το δούμε στο μέλλον από τη Mazda. Όμως πρώτα ξέρεις να το πάνε step by step. Ήπια υβριδικά και το 2020 κάποια στιγμή, δηλαδή εντάξει, σε ένα χρόνο από τώρα περίπου. Δεν είναι μακριά, σωστά. Δεν είναι μακριά. Ναι, δεν είναι μακριά. Θα παρουσιάσουν το πρώτο ηλεκτρικό τους. Βέβαια προς το παρόν περιμένουμε να δούμε τι θα είναι. Έτσι, δηλαδή αν θα είναι για Ευρώπη και για ποια αγορά θα είναι. Δηλαδή ότι παίζει ρόλο ας πούμε και πού θέλουν να το παρουσιάσουν και ποια αγορά θα στοχεύσουν στη Mazda. Σίγουρα. Σίγουρα το πάνε, θα το πάνε η Ιαπωνία, ξέρεις, και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι θα έρθει και η Ευρώπη. Ναι. Ξέρεις, έτσι κι αλλιώς πρέπει στην Ευρώπη μέχρι από το 2021 και μετά να ρίξει τις εκπομπές ρήπων του, CO2 τέλος πάντων, όχι ρήπων, στα 95 γραμμάρια, ο μέσος όρος αυτό που θα έρθει. Οπότε δεν έχει κι άλλη αυτή τη στιγμή η Mazda άλλο δρόμο. Οπότε σου λέει για να κατεβάσουμε τους ρήπους, βγάζω και αυτό το κινητήρα τον καινούριο, τον εξελίσσω, ναι, για να μπορέσω να συμβιβαστώ με τα δεδομένα της Ευρώπης, γιατί είναι η πιο δύσκολη αγορά σε θέμα ρήπων παγκοσμία. Και οπότε περιμένω να βγάλω και το ηλεκτρικό κάποια στιγμή που θα το εμφανίσω για να το παρουσιάσω στον κόσμο. Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, Τάσο, που θα κάνει η Mazda. Ενδέχεται να επαναφέρει ουσιαστικά τον Wankel. Ξέρεις, τον κινητήρα που γνωρίζαμε όλοι, τον περιστροφικό που γνωρίζαμε όλοι. Που λατρέψαμε, ακριβώς το ρίξω αυτό. Σαν τι όμως, θα έχει το ηλεκτρικό και θα έχει δίπλα και τον Wankel, όχι για να κινεί το αυτοκίνητο, αλλά ουσιαστικά για να παράγει επιπλέον ρεύμα για το ηλεκτρικό, αυτό που κάνουν και κάποιες άλλες εταιρείες σε κάποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως η BMW στην αντίστοιχη έκδοση του i3, να παράγει λοιπόν ρεύμα, να τη δίνει στην μπαταρία στο ηλεκτρικό εν κινήσει, για να του αυξάνει την αυτονομία. Και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν οι Ιάπωνες. Όλα αυτά όμως είναι, ξέρεις, θεωρητικά ακόμα, έτσι δεν τα έχουμε δει στην πράξη. Περιμένουμε να τα δούμε. Τώρα, κινητήρας Wankel τώρα, πω, τι ακούμε. Λοιπόν... Wankel, αλλά όχι για να κινεί το αυτοκίνητο, ξέρεις δηλαδή.
Τώρα έτσι, να κάνουμε ένα συμπέρασμα για την Mazda. Πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα, ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στην χώρα μας, πλέον εκπροσωπείται και επίσημα από τον Όμιλο Σιγκελίδη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν? Γιατί έλειψε πάρα πολύ, λες και ξανακάνει ένα μεγάλο restart στην ελληνική αγορά. Πώς θα το δεχτεί ο κόσμος? Με βάση την ίδια ερώτηση που κάνεις εσύ, ξέρεις, έχουμε κάνει και εμείς, κάνουμε και εμείς τους ανθρώπους στη Mazda. Μας λένε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Προς το παρόν υπάρχει δυστυχώς μόνο μία έκθεση που μπορεί να πάνε τα δεκάνη στα αυτοκίνητα στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Υπάρχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Πηγαίνει, τα βλέπει. Ξέρεις, έρχεται, τα βλέπει, μπαίνει, τα κοιτάει. Το θέμα είναι να δούμε αν, αν αυτό θα βγει και σε πωλήσεις. Θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς γιατί ουσιαστικά ξέρεις πριν 1,5 μήνα έχει ξεκινήσει η Mazda στην Ελλάδα. Οπότε μέχρι όλο αυτό να μαθευτεί και να γίνει θα το δούμε. Γιατί και κατά ψέματα θέλει να στηθεί δίκτυο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Ακριβώς. Για παράδειγμα Θεσσαλονίκη δεν έχει. Όχι. Δηλαδή θέλω να αγοράσω ένα Mazda εκεί και τι θα πρέπει να κατέβω στην Αθήνα. Ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο. Είναι δύσκολο να ξέρεις. Σίγουρα ο Όμιλος Σιγκελίδη θα τα έχει βάλει κάτω, δηλαδή δεν πήγε να κάνει την εξαγορά να έρθει ως αντιπρόσωπος, επίσημος και μοναδικός αντιπρόσωπος στη χώρα μας, χωρίς να έχει βάλει στο μυαλό τους όλο αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να ξαναστηθεί από την αρχή ένα δίκτυο στη χώρα μας. Αλλά είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα, είναι και η καιρή πάρα πολύ δύσκολη και για δίλητρα αυτοκίνητα. Εντάξει, ξέρουμε τι σημαίνει Mazda, ξέρουμε τι σημαίνει αξιοπιστία στη Mazda. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός κατασκευάς αυτοκινήτων, είναι από τους πιο αξιόπιστους παγκοσμίως. Και πριν πολλά χρόνια που βγάζανε εταιρείες ασφαλιστικές στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, για τα πιο μη αυτοκίνητα που δεν δημιουργούν προβλήματα, η Mazda ήταν από τις πρώτες εταιρείες. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αλλά τώρα έρχεται, ας πούμε, και λες ότι θέλω να πάρω ένα Mazda, αλλά δίλητρο θα με κυνηγάνε εδώ πέρα ή θα με, τι να πω, μαζί με την εφορία μαζί θα είμαστε. Δηλαδή θα είμαι χρυσός χωρικός στην εφορία. Να πούμε κάτι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να δουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν εδώ οι άνθρωποι που πουλάνε τη Mazda. Έχουν προς το παρόν την επιλογή του 1800 του diesel. Αλλά ναι, στο πεδίο της βενζίνης τους λείπει, η αλήθεια να τους λείπει ένας μικρός. Δηλαδή υπάρχουν ανταγωνιστές τους που έχουν 1000 τούρμπο, 1200 τούρμπο, ξέρεις, βενζίνη, κινητήρα, οι οποίοι μπαίνουν όλο και περισσότερο στην αγορά. Θεωρώ πάντως ότι αν κάποιος μπορεί να το ξεπεράσει αυτό με κάποιον τρόπο φορολογικά, είναι ένα αυτοκίνητο που θα του προσφέρει πάλι αυτό ακριβώς που είπες, δηλαδή την πλήρη αξιοπιστία, συν με την προσπάθεια που γίνει το τελευταίο διάστημα από τη Mazda να ξέρεις να γίνει πιο ποιοτική και παράλληλα να διατηρήσει ένα fun-to-drive χαρακτήρα. Δηλαδή όλα τα Mazda που έχουμε οδηγήσει είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα να το οδηγείς. Είναι πολύ ωραία να το οδηγείς. Σε κάνουν να αισθάνεσαι ωραία, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ από σε ένα αυτοκίνητο. Με αρχηγό σε όλη αυτή το fun-to-drive το Mazda MX-5. Το MX-5, ακριβώς. Αρχηγό το fun-to-drive. Το οποίο μας έλειψε πάρα πολύ, έτσι, δηλαδή την καινούργια του 9 δεν την είχαμε δει και πλέον την βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα, ενώ ξέρεις στην υπόλοιπη Ευρώπη και στο όλο τον κόσμο, το έχουν δεδομένο το αυτοκίνητο. Σωστά. Πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα, στον χώρο του αυτοκίνητου, τώρα καλοκαίρι μασικά, Σεπτέμβριος θα ξεκινήσουν όλες οι εταιρείες, τώρα υπάρχουν καλοκαίρι, εντάξει, άδειες, τον Ατάλο, στελέχη φεύγουν, ειδικά στη χώρα μας. Πώς βλέπεις από Σεπτέμβριο να πηγαίνει το θέμα του αυτοκινήτου και πλέον και με καινούργια κυβέρνηση. Οκ, okay, έχει βγει καινούργια κυβέρνηση. Πώς βλέπεις τα πράγματα, τι ακούς έτσι στον χώρο του αυτοκινήτου? Θα σου πω γιατί κάναμε μια χθες ακριβώς ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια, λόγω της επικειμένης άφιξης των ηλεκτρικών, υπάρχει πτώση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων. Και υπάρχει πτώση στις πωλήσεις για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Και αυτή η πτώση θα συνεχιστεί. Δηλαδή, οι αναλυτές όλοι λένε, ξέρεις γιατί, πρέπει αυτοί που αγοράζουν, για παράδειγμα, βενζίνη, δίζελ, πρέπει σιγά σιγά να μάθουν να αγοράζουν ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά. Μάλιστα. Τα οποία παράλληλα πρέπει οι εταιρείες να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στην παραγωγή τους πάνω σε αυτό. Είμαστε σε αυτή τη φάση της αλλαγής. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι στο μείον 7% στις πωλήσεις της. Και θα κλείσει με μείον, λένε οι αναλυτές.
πώς το λένε, το 2019. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, είναι συν. Στο εξάμηνο είναι συν 5,2% στις πωλήσεις της. Και μάλιστα κοίταζα χθες ότι είμαστε η δεύτερη χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο οι 9 έχουν αύξηση. Και από αυτές εμείς είμαστε δεύτεροι. Λοιπόν, επίσης ο Ιούλιος, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έμαθα από το ρεπορτάζ, είναι γύρω στο συν 45%, ένα τεράστιο νούμερο στις πωλήσεις των αυτοκινήτων. Πολύ μεγάλο. Καινούργια αυτοκινήτων. Πολύ μεγάλο και μάλιστα δεν είναι εταιρικά. Είναι 51% εταιρικά, 49% λιανική. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι okay, αυτά είναι πωλήσεις, ξέρεις, για τα νησιά, ρεντεκάρ κτλ. Όχι, δεν είναι. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο κλίμα στην αγορά. Εγώ θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, έχουμε δει μια στροφή λίγο του Έλληνα, ξέρεις. Ο Έλληνας είναι και αγοραστής ψυχολογίας, Τάσο. Σωστά. Άμα του λες συνέχεια Brexit, πεθάναμε, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε από την Ευρώπη, δεν θα πάει να πάρει αυτοκίνητο. Το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Ναι, το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Οπότε δηλαδή ο Έλληνας αρχίζει και σιγά σιγά παίρνει αυτοκίνητο. Και είναι και η ανάγκη, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, έχω ένα παλιό αυτοκίνητο, το έχω κρατήσει 10 χρόνια, 15. Μου βγάζει προβλήματα, πληρώνω. Τι θα κάνω, δηλαδή τα καινούργια αυτοκίνητα και είναι λιγότερο, έχουν εγγύηση, ξέρεις. Είναι ασφαλέστερα. Είναι ασφαλέστερα, βεβαίως. Είναι ασφαλέστερα. Μπαίνει όλο αυτό μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή, βασικά τώρα πρέπει να βάλουμε κακά τα ψέματα και θα είναι δύσκολο για εμάς τους δημοσιογράφους να βάλουμε τον Έλληνα στο χώρο του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Όταν θα έρθει με το καλό. Αυτό είναι όντως είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε. Και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι το ηλεκτροκίνητο έχει κάποιες. Έχει όπως όλα τα πράγματα κάποια συν και κάποια πλην. Έτσι. Το θέμα είναι να δει στη φάση που είναι τώρα τα συν, αν είναι αυτά που το συμφέρουν. Αλλά σίγουρα στο μέλλον τα ηλεκτροκίνητα θα είναι αυτά που θα αγοράζουμε. Ηλεκτροκίνητο, δηλαδή τώρα πίσω τον Έλληνα είναι να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, θα ζούμε απίστευτες στιγμές, εντάξει, δεν το συζητάμε κιόλας. Και πόσο μάλλον όταν, όπως και εσύ, βγαίνεις έξω στις παρουσιάσεις που γίνονται από τις εταιρείες και πλέον σιγά σιγά θα μπαίνετε στη δικασία των να σας παρουσιάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να μπαίνεις στη δικασία να γράφεις, να παρουσιάζεις το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τον. Γι' αυτό που θα σου διαβάσει τον αναγνώστη, δηλαδή τον Έλληνα αναγνώστη, και να του δίνεις το ερέθισμα ότι κοίταξε, ήρθε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι της Mazda ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Απόκτησε το. Πάνε πάρ' το, ναι. Παιδί μου. Τόσο κοστίζει. Να μπει σε αυτή τη δικασία τώρα να βάλεις τον Έλληνα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Εντάξει, ο Έλληνας πάει λίγο και με τη μόδα. Δηλαδή, αν μειωθούν οι τιμές τους, γιατί για μένα αυτό είναι το πολύ μεγάλο αγκάθι, σε συνδυασμό, ξέρεις, με το να αυξηθεί λίγο η αυτονομία τους, αν δει ότι αρχίζουν και, ξέρεις, τα ηλεκτρικά έχουν και ένα καλό, είναι διαφορετικά. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, πατάς, δεν ακούς τίποτα, είναι πολύ ήσυχα, έχεις άμεση επιτάχυνση. Ξέρεις, αυτό και κυρίως δεν καίνε, έτσι, το κόστος τους είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, όταν αυτά τα δει λοιπόν ο Έλληνας, θα δεις ότι θεωρώ μάλλον ότι θα πάει περισσότερο από όσο περιμένουμε στα ηλεκτρικά. Το θέμα είναι για μένα τιμές, νούμερο ένα. Υποδομές. Δηλαδή, υποδομές, νούμερο δύο. Πού θα το φορτίσω, πόσο θα το φορτίσω, αν και αυτό σιγά σιγά θα φτιαχτεί. Και νούμερο τρία, αυτονομία. Δηλαδή να μπορώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, αυθημερώ να φάω μια μπουγάτσα, ξέρω εγώ, κτλ. Και να γυρίσω με. Ξέρω εγώ στην Αθήνα, κάτι τέτοιο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένω 8 ώρες να φορτίσει, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, το να ξεκινάς εσύ, ας πούμε, σαν Σπύρος, να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να έρθεις μέχρι Θεσσαλονίκη και να κάνεις ένα μισάωρο στα μάτια για να φορτίσεις την μπαταρία κάπου γρήγορα και να έρθεις μέχρι εδώ. Εντάξει, ναι. Okay, αλλά τώρα, ναι, να θέλω 8 ώρες τώρα, τι θα κάνω. Να θέλω 8 ώρες για να το φορτίσω, έτσι. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι προς το παρόν τα ηλεκτρικά είναι. Το παίρνω, κάνω τη δουλειά μου μέσα στη μέρα, το βάζω στο σπίτι και φορτίζει το βράδυ. Και την επόμενη μέρα το ξαναπαίρνω. Δεν είναι δηλαδή τα ηλεκτρικά ακόμα, έτσι, το ξαναλέω, στη φάση του κάνω μεγάλα ταξίδια. Μάλιστα, από υποδομές τίποτα έτσι βγαίνει προς τα έξω από τους καινούργιους, ναι. Εκεί στα Υπουργεία, μήπως μπαίνουν και αυτή στη διαδικασία να πούνε ότι. Να κάνουν συζητήσεις, μάλλον για να πλέον να. Έχουν. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουν, αναγκάζονται κιόλας. Απλά, όπως πάντα στην Ελλάδα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ξέρεις, είναι αυτή που τους
πώς το λένε, που το σωθεί, έχουν ξεκινήσει από κάποιες εταιρείες καυσίμων σε κάποια δίκτυα, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και, και της Εθνικής Οδού κτλ. Να τοποθετούνται σημεία φόρτισης DC, δηλαδή γρήγορης φόρτισης, όχι AC, ώστε να οθήσουν όλο αυτό τον κρατικό οργανισμό, ξέρεις, να το κάνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, mm-hmm. το οποίο μάλλον δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Αν πούμε για παράδειγμα, έρχονται και πολλούνται στην Ελλάδα 100.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το μεγάλο ζήτημα είναι η περίπτωση της υπερφόρτωσης του δικτύου, γιατί έχω μιλήσει με την ΔΕΗ και με την, mm-hmm. πώς λέγεται τώρα, ΔΔΕ, ΑΔΜΕ, ναι. δεν ξέρω, ξέρεις αυτά. Και μου είχε πει το χαρακτηριστικό, δηλαδή αν το βράδυ μπουν 200.000 αυτοκίνητα να φορτίζουν, ναι. και μπουν σε και κιόλας, που θα είναι, κυρίως κοντά στα αστικά κέντρα των πόλεων, mm-hmm. ακριβώς, εγώ θα έχω τεράστιο πρόβλημα υπερφόρτωσης δικτύου. Το δίκτυό μας δεν είναι ξαφνικά, γιατί είναι ένα έξτρα, μια έξτρα ανάγκη που δημιουργείται για αυτό το δίκτυο, η οποία δεν υπήρχε. Ναι. Δεν είναι ότι βγάζω κάτι άλλο για να βάλω αυτά. Οπότε είναι μεγάλη συζήτηση η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Θέλει πολλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα βρεθεί η λύση και θα προχωρήσει και αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα και με την υπερφόρτωση στο δίκτυο, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. 40... Μπράβο. 40 βαθμούς έξω, εμείς το βράδυ βάζουμε κλιματιστικά. Εκεί πέφτει με τα κλιματιστικά. Δεν θα πέσει με 100.000 ηλεκτρικά που θα φορτίζουν ταυτόχρονα. Και μετά για όλα αυτά στα ΔΕΗ που δεν έχει το δίκτυο και πάει λέγοντας. Κάπου θα ρίξουν ακριβώς. την ευθύνη. Ακριβώς, ακριβώς. Και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη ότι να πει: παιδιά, δεν έχουμε υποδομές και δεν έχουμε χίλια δύο πράγματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το όλο εγχείρημα της ηλεκτροκίνησης. Ακριβώς, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί είναι το, για μένα το μεγάλο στοίχημα. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Έχει, η τωρινή κυβέρνηση μας έχει παρουσιάσει κάποια στιγμή τον Νοέμβριο ένα σχέδιο. Mm-hmm. Και είναι καλό γιατί, για την ηλεκτροκίνηση, και είναι καλό γιατί το έχει στο μυαλό της. Ξέρεις, δεν είναι κάτι που το έχει στην άκρη ή θα έρθει. Το έχει στο μυαλό της. Θα δούμε αν θα το κάνει και στην πράξη, έτσι. Εσύ πώς το βλέπεις με το τόσο χρόνο εμπειρίας που είσαι στη δημοσιογραφία και στον χώρο του αυτοκινήτου, πώς το βλέπεις το πράγμα, εφικτό? Τώρα αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Θα γίνει, απλά θα γίνει μόνο όταν αναγκαστούμε και θα τρέχουμε τελευταία στιγμή, ξέρεις. Ελλάδα. Όπως τα πάντα γίνονται στην Τι Ελλάδα. Τελευταία στιγμή και τρέχουμε να προλάβουμε τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Αυτά να πάνε. Τέλος πάντων, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, έτσι μας διέθεσε το χρόνο σου, ξύπνησες πρωί έτσι, να πούμε πέντε πράγματα για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ, χαρά μου, και πάντα στη διάθεσή σας, και ειδικά και τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά, Τάσο, είναι μια περιοχή της Ελλάδας που πραγματικά την αγαπώ πολύ. Οπότε ήταν μαζί μας ο Σπύρος Χώτος εδώ από το News Auto, και περιμένουμε να διαβάσει το newsauto.gr το ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει για το θέμα με την αγορά του αυτοκινήτου. Μας είπες πέντε πράγματα, οπότε θα μπουν στο newsauto.gr για να διαβάσουν όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχεις κάνει. Βεβαίως. Είναι δημοσιευμένο από χθες. Μπορεί όποιος θέλει να το δει με περισσότερα στοιχεία. Έγινε. Καλή σου μέρα, Σπύρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα σε όλους. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Τάσος Κοτσάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Και πάντα με το μεγάλο μας χορηγό, το Stock Center της Velmar, η οποία έως και 31 Ιουλίου προσφέρει 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μεταχειρισμένα που θα πάρετε ταυτόχρονα. Ισχύει πάντα και η πενταπλή εγγύηση, που είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, εγγύηση ατρακάριστο, εγγύηση καλύτερης τιμής και εγγύηση επιστροφής χρημάτων, και όλα αυτά με τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση του επόμενου αυτοκίνητου σας. Στην Θεσσαλονίκη θα τους βρείτε στη Μαρίνο Αντίπα 10 και στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Επίσης καταστήματα υπάρχουν και στην Αθήνα και στην Κρήτη. Στο Center λοιπόν της Velmar, υπό την σκέπη του ομίλου Θήτα Βασιλάκη, μια από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα όσον αφορά το αυτοκίνητο. Οπότε μέχρι τις 31 Ιουλίου σπεύσατε στο Stock Center της Velmar, είτε στη Μαρίνο Αντίπα 10 είτε στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για όφελος έως και 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Στο Stock Center λοιπόν της Velmar, για όσους μπαίνετε, θέλετε να δείτε τα μεταχειρισμένα, www.stockpavlacenter.gr. Μπαίνετε,
στο site της Toxtrans Velmar πάνω από 700 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Κάποιο από εσάς, κάποιο από αυτό μάλλον, θα αρέσει και σε εσάς. Είπαμε 3.000 ευρώ όφελος μέχρι 31 Ιουλίου. Πολύ καλή έκπτωση. Και πάμε τώρα σε περισσότερα νέα και πάμε στη Ford και θα πούμε δύο πράγματα για τη Ford. Ένα για την επεταϊκή έκδοση της Mustang, το οποίο θα μας πει ο Γιάννης, και το άλλο το νέο, να αρχίσουμε από το δυσάρεστο πρώτα, για την Ford, είναι το ότι σκέφτεται και έχει μπει ήδη σε δικασία σύμφωνα με δημοσιεύματα να σταματήσει την παραγωγή του Ford K Plus για την Ευρώπη. Και αυτός ο λόγος να σταματήσει την κυκλοφορία είναι προφανώς η αύξηση της, κερδοφορίας για την Ford. Όταν μέχρι το Μάιο οι πωλήσεις λοιπόν του Ford K Plus άγγιξαν 22.406 αυτοκίνητα, δεν είναι μεγάλο το νούμερο, καθώς ήταν κατά 13% πιο κάτω σε αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ήταν η σταγόνα μάλλον που ξεχύλισε το ποτήρι για την Ford, οπότε να σταματήσει, να πάρει την απόφαση να σταματήσει τη διάθεσή του στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό βγαίνει σύμφωνα με δημοσιεύματα προς τα έξω. Θα γίνει το προσεχή Σεπτέμβριο, σε 1,5 μήνα, και δεν θα σταματήσει μόνο εκεί. Θα πάνε και σε άλλα μοντέλα που δεν πάνε τόσο καλά εμπορικά από τη Ford, όπως το πολυμορφικό της οικογένειας C-Max. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Ford που έχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Εντάξει, και άλλες εταιρείες έχουν βγάλει ανακοίνωση και μπαίνουν στη διαδικασία να σταματήσουν κάποια μοντέλα τα οποία δεν τους φέρνουν τα έσοδα που αναμένουν, όπως π.χ. η Opel που βγάζει από την γκάμα της το Adam και το Carl, και όπως και η Peugeot και η Citroën που θα διακόψουν την παραγωγή του 108 και του C1. Εντάξει, είπαμε, οι εταιρείες θέλουν και ευρωφορία, οπότε κάνουν τα πάντα για να μπορέσουν να είναι στο συν στους υπολογισμούς τους. Τώρα, συν στους υπολογισμούς έχει φέρει Mustang, η οποία ένα Mustang είναι ένα από τα υπεραυτοκίνητα παγκοσμίως, το οποίο έχει δώσει πωλήσεις στην Ford, και όχι άδικα. Η τελευταία Ford Mustang, πραγματικά, όποιος την έχει οδηγήσει και όποιος δημοσιογράφος παγκοσμίως την έχει πάρει στα χέρια του, έχει να πει μόνο καλά λόγια για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Τώρα γιορτάζουμε 55 χρόνια. Τι έρχεται, ρε Σιγιάννη, από τη Ford? Λοιπόν, για τα 55 χρόνια, λοιπόν, η Ford έβγαλε ένα επαιτειακό μοντέλο, τη Mustang 55, η οποία είναι βασισμένη στην Ford Mustang των 5 λίτρων και των 450 ύπων, τα οποία πιο πολύ βασικά είναι στην εξωτερική εμφάνιση, όχι στους κινητήρες. Δεν έχει λόγο έτσι να αλλάξει κάτι στους κινητήρες. Οι κινητήρες είναι διαμάντια έτσι κι αλλιώς. Εξωτερικά λοιπόν η νέα Mustang 55 διαθέτει μοναδικά στοιχεία στον εξωτερικό της σχεδιασμό, με χαρακτηριστικές λωρίδες στο καπό και στο πλάι, κάποια λογότυπα και μια προαιρετική αεροτομή στο πίσω μέρος, και φυσικά αλλαγμένο εσωτερικό με αναβάθμιση των υλικών. Επιπλέον η βασική έκδοση της Mustang, η 2,3 EcoBoost, θα ανανεωθεί αισθητικά με κάποια στυλιστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα θρηλυκά μοντέλα της οικογένειας Mustang Shelby. Αυτό εμένα που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι στο βασικό της εξοπλισμό θα μπει η τεχνολογία Active Valve Performance Exhaust της Ford, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να προσαρμόσουν την ένταση του ήχου από την εξάτμιση, και μια συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία λέγεται Good Neighbor, δηλαδή ο καλός γείτονας, θα φημώνει, ας πούμε, την εξάτμιση στις συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας, ας πούμε, ώστε να μην ενοχλεί τους γείτονες. Μάλιστα. Όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Από εκεί και πέρα έρχονται κάποια καινούργια χρώματα, όπως ένα καινούργιο ασημί, ένα καινούργιο κόκκινο, ένα πολύ έντονο πορτοκαλί και ένα lime. Δεν θέλω να το δώσω αυτό το χρώμα το αυτοκίνητο, προς Θεού, τι πράσινο lime. Επίσης, πράσινο lime. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, ενώ με το ενσωματωμένο modem Ford Pass Connect θα μετατρέψει το όχημα σε ένα κινητό Wi-Fi hotspot,
με δυνατότητα σύνδεσης ως και 10 συσκευών. Επίσης θα μπει καινούριο σύστημα της Bang & Olufsen, παρακαλώ, το οποίο θα έχει 12 ηχεία και μια απόδοση ήχου εξαιρετική. Από εκεί και πέρα... 5 χρόνια λοιπόν, πότε βγήκε η πρώτη μάστα, ήταν 17 Απριλίου του 1964. Ναι, γιόρτασε. Και μέχρι τώρα έχει πωλήσει πάνω από 500.000 Mustang έκτης γενιάς, έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο από το 2015, εκ των οποίων οι 48.000 έχουν βρει κάτοχο στην Ευρώπη και κάποιες Mustang στην χώρα μας. Πάμε λίγο με Nissan και Leaf, το οποίο Leaf στην Ευρώπη αλλά και όχι μόνο παγκοσμίως αρχίζει και κερδίζει πολύ μεγάλο έδαφος, και γι' αυτό ήταν από τους λόγους που η Nissan σταμάτησε την κατασκευή του Pulsar και έδωσε περισσότερο χώρο στην παραγωγή του Nissan Leaf, καθώς επεκτείνεται και όσο μεγαλύτερες σε περισσότερες αγορές. Πλέον η Nissan δίνει σε 4 μεγάλες αγορές Λατινικής Αμερικής τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση απόκτηση του Nissan Leaf. Αυτή είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή και η Κολομβία. Αυτό φυσικά, η επέκταση στη Λατινική Αμερική βασίζεται χθες στην Nissan, καθώς με περισσότερο από 400.000 Leaf να έχουν πουληθεί σε όλη την υφήλεια από τότε που κυκλοφόρησε το μοντέλο για πρώτη φορά το 2010. Είναι κάτι για το οποίο η Nissan όχι μόνο έχει δώσει μεγάλη βάση, είπαμε, έχει σταματήσει και τον Nissan το Pulsar, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan, καθώς έβλεπε οι πωλήσεις του Leaf, του ηλεκτρικού, πραγματικά να καλπάζουν, και πολύ καλά έκανε. Βέβαια, κακό για τη χώρα μας, εντάξει, γιατί το Pulsar εδώ στην χώρα μας πουλούσε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κακό για τον εισαγωγέα, το οποίο δεν έχει πλέον το Pulsar στα χέρια του, αλλά έχει το Leaf, το οποίο Leaf στη χώρα μας δεν έχει τις πωλήσεις που θα έπρεπε σαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είπαμε, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα στη χώρα μας. Περιμένουμε. Θα περάσει ο καιρός, θα φτιαχτούν και κάποια πράγματα στην χώρα μας για να μπορέσει να έχει άνθηση και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχουμε δει και έχουν βγει στη δημοσιότητα πώς μπορείς να προσελκύσεις κοινό και να εντυπωσιαστεί από το αυτοκίνητο που κατασκευάζεις, και πόσο μάλλον ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, το μήνυμα του ηλεκτρικού να σέρνει ένα 747 Boeing. Έχουμε δει πολλά πράγματα, αλλά η Ford είναι μία από τις εταιρείες που δεν θα σε αφήσει ήσυχο και θα σου δείξει τις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου τι μπορεί να κάνει. Και ο λόγος είναι φυσικά για την αβαρχίδα στα pick-up της Ford, το F-150, το οποίο έχω επανειλημμένως πει ότι είναι από τα αγαπημένα μου ελαφρά φορτηγά, το οποίο άφησε πίσω τον θηριώδη κινητήρα εσωτερικής καύσης που είχε για να αποκτήσει αμυγός ηλεκτρική κίνηση, παρακαλώ. Και για να το διαφημίσει λοιπόν τις δυνατότητες έλξης, γιατί τουλάχιστον στην Αμερική η αγορά ενός pick-up μετράει πάρα πολύ με το πόση δύναμη έχει ως προς την έλξη. Δεν είναι μόνο τι μπορώ να φορτώ στην καρότσα, τι μπορώ να τραβήξω από πίσω μου. Και όχι γιατί το χρειάζεται οι Αμερικάνοι έχουν να σέρνουν πράγματα ή να τραβάνε. Απλώς αυτή θέλουμε να το αποδείξουμε. Ναι, θέλω να έχω ένα δύναμη για έλξη. Οπότε λοιπόν η Ford με το ηλεκτροκίνητο F-150 έδωσε δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο με το οποίο το συγκεκριμένο μοντέλο τραβάει ούτε λίγο το πολύ ένα σειρμό από βαγόνια, ας το πούμε, φορτωμένα με αυτοκίνητα, το οποίο είναι βάρος 453 τόνους. Αυτό. Boeing εσείς. 453 τόνους. Τόνους δεν εγώ. Ξέρω. Το μέγεθος πραγματικά δεν μπορώ να υπολογίσω. Είναι πολλά βαγόνια, και όλα αυτά τα βαγόνια φυσικά με φορτωμένα αυτοκίνητα έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Οπότε μπήκε στη διαδικασία και τα κατάφερε. Είναι μια άλλη μια απόδειξη, επειδή μιλάμε όσο και περισσότερο για την ηλεκτροκίνηση, το τι δυνατότητες μπορούν να έχουν αυτά τα οχήματα. Βγάλε την αυτονομία, βγάλε την επιτάχυνση, μιλάμε για καθαρή δύναμη.
τη ροπή κατευθείαν στον Γκάζι από το πρώτο πάτημα. Του ακουμπήσει, έχει όλη τη ροπή του κινητήρα στο πόδι σου. Λοιπόν, έχουμε και να αναφερθούμε λίγο και στην Φόρμουλα 1, καθώς έχουμε τρίμερο αγωνιστικό στην πίστα του Hockenheim στην Γερμανία, εντός έδρας για την ομάδα της Mercedes με αναβαθμισμένο εξωτερικό λίγο για την Mercedes με χρώματα και αυτά, καθώς παίζει εντός έδρας. 4 η ώρα θα είναι οι κατατακτήριες σήμερα, ώρα Ελλάδας 4 η ώρα, και αύριο 4 και 10 Κυριακή θα γίνει ο αγώνας, με την Ferrari πραγματικά να κάνει το 1-2 στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Δύσκολα. Είναι για μένα μία πίστα που πρέπει πάση θυσία η Ferrari, αν θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι που λέγεται πρωτάθλημα, είτε κατασκευαστών είτε οδηγών, πρέπει να κάνει νίκη. Έχει ακόμα τους βαθμούς που θα χρειαστεί για να μπορέσει είτε να φτάσει ο Lewis Hamilton που είναι πρώτος, είτε να φτάσει την ομάδα της Mercedes στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα προς το παρόν. Οπότε πρέπει να σημειώσει νίκη. Η νίκη είναι αποφασισμένη φυσικά, και ο Φέτελ, ο οποίος έχει γυρίσει και έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να κερδίσω. Και πρέπει να κερδίσει από τους διαφόρους λόγους, καθώς υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός στο τι μπορεί να κάνει ο Σεμπάστιαν Φέτελ στη Φεράρι και πώς πάνε τα πράγματα στην Ιταλική εταιρεία. Οι Γερμανοί το πάνε μια χαρά, κερδίζουν συνέχεια, τα μονοθέσια τους είναι συνέχεια στο βάθρο, είτε πρώτη είτε δεύτερη θέση, οπότε προσπαθούν η Φεράρι να δυσκολέψει όσο μπορεί την Mercedes να μην κατακτήσει για μένα τόσο εύκολο το πρωτάθλημα, αν και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα το πάρει σχεδόν εύκολα η γερμανική εταιρεία. 4 ώρα λοιπόν σήμερα κατατακτήριες, 4 και 10 αύριο τα φώτα θα σβήσουν για να έχουμε αγώνα στην πίστα του Hockenheim. Και έτσι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πούμε για ένα νέο για όσους έχουν είχαν την χαρά να δουν ένα Mazda RX-8 από κοντά. Έχουν περάσει λοιπόν 7 χρόνια από την τελευταία φορά που βγήκε το τελευταίο Mazda RX-8 από τη γραμμή παραγωγής της Mazda στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Βρέθηκε λοιπόν καμουφλαρισμένο RX-8 στην πίστα του Nürburgring, το οποίο έκανε δοκιμές, και όταν μια εταιρεία πάει στον Nürburgring και κάνει δοκιμές, κάτι καλό βγαίνει πάντα από την εταιρεία. Έχει βγει και βιντεάκι που έχουν πιάσει το νέο Mazda RX-8 καμουφλαρισμένο να κάνει τους γύρους στην πίστα του Nürburgring. Οπότε, τι περιμένουμε να δούμε? Σίγουρα πραγματάκια τα οποία θα μας εντυπωσιάσουν από την Mazda. Λένε πολλά, λένε ότι η Mazda, η ιαπωνική αυτή εταιρεία, κατοχύρεσε πρόσφατα πατέντες νέου τούρμπο περιστροφικού κινητήρα. Οπότε ίσως με αυτό σημαίνει ότι κάποια πραγματάκια μπορούμε να δούμε στο νέο Mazda RX-8. Ακούσαμε και από τον Σπύρο το Χώτο πώς θέλουν να συνδυάζουν τον κινητήρα Valkel με ηλεκτροκινητήρα και τι θα γίνει στο μέλλον από την Mazda. Γίνονται πραγματάκια. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, γιατί να βάλεις τούρμπο σε ένα κινητήρα ο οποίος απλά θα τροφοδοτεί την μπαταρία? Δεν μας τα λένε πολύ καλά εκεί στην Mazda. Ίσως θέλουν να θολώνουν τα νερά, καθώς περιμένουν να βγάλουν πραγματάκια. Είπαμε, είναι η μόνη εταιρεία που έχει να λάβει το κόστος για να εξελίξει πράγματα. Δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο όταν μπει μια δικασία, μια εταιρεία να εξελίξει πράγματα, είτε μικρούς κινητήρες, είτε ηλεκτροκίνηση πλέον, είτε νέους κινητήρες, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Γι' αυτό και, όπως μας είπε ο Σπύρος Χώτα από την Ιζώτο, γίνονται σταθερά σιγά σιγά βήματα για να μπορέσει να είναι και πιο ανταγωνιστική η Mazda με τις υπόλοιπες εταιρείες.
Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα με περισσότερα νέα αυτοκινήτου και πιστέψουμε σιγά σιγά τα νέα, έχει, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, μειώνονται, καθώς είπαμε είναι μήνας, θα μπαίνει ο Αύγουστος, οπότε είναι μήνας αδειών και οι εταιρείες λίγο σιγά σιγά ηρεμούν. Στην Ευρώπη περίπου συμβαίνει το ίδιο, αλλά σε μικρότερη ένταση. Λοιπόν, από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Τάσο Κοτσάνη, να έχετε ένα ασφαλές και όμορφο Σαββατοκυριακό.